Η κατάσταση στη Λιβύη φαίνεται να ανησυχεί έντονα τη Γαλλία, την Ιταλία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα σήμερα σε δηλώσεις του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία δεν θα ανεχτεί τα παιχνίδια της Τουρκίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Να υπενθυμίσουμε ότι η αποκάλυψη από την εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη με το θερμό επεισόδιο με πρωταγωνιστές Τούρκους αλλά και γαλλικά και ιταλικά πλοία εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμια αίσθηση. Clairement au président Erdogan, je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. Et lorsque je regarde ce qui a été fait la semaine dernière sous commandement OTAN au large de la Libye, je considère que c'est inacceptable. Et je vous renvoie à mes déclarations de la fin d'année dernière sur la mort cérébrale de l'OTAN. Je considère que c'est l'une des plus belles démonstrations qui soit. Lorsqu'on a deux membres de l'OTAN qui sont amenés à être confrontés à la situation que nous avons eu à vivre, avec si peu de dénonciations, c'est intolérable. Η πληροφορία λοιπόν της εκπομπής, καλά διασταυρωμένη, από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων για αυτή την επιχείρηση, το Sea Guardian περιγράφει το εξής σκηνικό. Αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Ότι πλησιάζοντας γαλλική και ιταλική φρεγάτα, στα πλαίσια όμως νατοικής επιχείρησης, όχι της επιχείρησης Ειρήνη, ζητώντας με κανόνες εμπλοκής να ελέγξουν την κατάσταση, διαπίστωσαν ότι μία τουρκική φρεγάτα είχε ανοίξει ραντάρ και τους είχε κλειδώσει ως στόχους. Μετά τη Γαλλία και η Ιταλία στη σκιά της αποκάλυψης από την εκπομπή Αντιθέσεις φαίνεται να ανησυχεί για την τακτική που ακολουθεί η Τουρκία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με φόντο τη Λιβύη. Η Λιβύη ci preoccupa. Temiamo che le operazioni in corso per la liberazione di Sirte possano condurre a nuovi combattimenti e soprattutto vittime civili. L'Italia ha già trasmesso un messaggio di moderazione e analogo invito l'ho rivolto personalmente al collega Çavuşoğlu durante la missione in Turchia di venerdì scorso. Zu diesen Aussagen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, was die Zielrichtung unseres Wirkens ist, nämlich ein Ende der ausländischen Unterstützung für militärische Aktivitäten in Libyen und einen Beitrag, dass sich die Parteien endlich an den Verhandlungstisch begeben. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, σχολίασε την τακτική που ακολουθεί η Τουρκία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επομένως, βλέπουμε ότι η Τουρκία στις βασικές επιλογές της κάνει χοντροειδή λάθη. Αλλά τι τη σώζει? Τη σώζει η αιμονή στην παραβίαση, δηλαδή στη βία, ο άλλος σου λέει εδώ έχουμε κάποιον που κάνει λάθη. Επιμένει σε αυτό και επιμένει δια της βίας να το πετύχει. Έχει αιμονή και επιμένει στη χρήση των ίδιων μεθόδων.